Τελευταία στάση πριν τον Μπερναμπέου, το Καραϊσκάκι. Με έναν πανιόνιο έτοιμο και κυρίως ικανό να εκμεταλλευτεί κάθε πιθανό προσανατολισμό που θα μπορούσε να φέρει η σκέψη του αγώνα με τη Ρεάλ. Αντίθετο, στο φαρμακερό σενάριο απώλειας βαθμών, το γρήγορο γκολ. Γκαλέτι μπήκε στην φάση δυνατά. Πλέτς πιέζεται, το Λουαλό που κερδίζει και το 1-0 για τον Ολυμπιακό. Το λάθος είναι από τον Πλέτς και ο Λουαλόα με τούπα στραγγίζει το τρίτο του γκολ στο πρωτάθλημα. Ανοίγει νωρίς ο Ολυμπιακός το σκόρα. And we wanted to win. You know, I said it all the time. We want to get on that habit of winning all the time. So, you know, credit to everyone, especially when they score the goal and 1-1. You know, you can see the determination and everyone really wanted it. Ονειρεμένο ξεκίνημα, όμως ψυχοφθόρα συνέχεια. Άλλωστε το 1-0 ουδέποτε σήμανε από τόσο νωρίς εξασφάλιση των τριών βαθμών. Είναι ευκαιρία για τον Τζιμπούρ να πετύχει το πρώτο γκολ για τον Πανιόνιο μετά από πάρα πολλά χρόνια και να φέρει στα ίσια το παιχνίδι απέναντι τον Νικοπολίδη. 1-1. Πάνω σε έναν αμπουμπούλα σηκώθηκε κάποιο χέρι, το δικό μου χέρι, και χτύπησε στο χέρι μου η μπάλα. Εντάξει, δεν ήταν θελημένο. Δίνεται πάντως. Σίγουρα. Η άμυνα του Πανιονίου γινόταν όλο και πιο συμπαγής και φυσικά πολυπρόσωπη. Η λύση θα ερχόταν από την κλάση των ποδοσφαιριστών του Ολυμπιακού, αλλά και από ένα ακόμη λάθος και ανέρυθρης αμυντικής γραμμής. Εδώ σωστά με το κορμί του έβαλε ο Στολτίδης και σταμάτησε τον Κουμουρτζή. Μπαίνει ο Τζόρντεβιτς, βγάζει για το Λούα Λούα, Σπυρόπουλος Γκαλέτη. Έκανε προσποίηση και έριξε τον πλήθος του εδάφους, η κεφαλιά, ο Κρέσιτς σταματάει και πάλι, Γκαλέτη μέσα στην περιοχή Κοβάσεβιτς, το γκολ είναι για τον Ολυμπιακό. Βγήκε όλη η φάση, ήταν εξαιρετική. Today the difference was in defense or in attack. There is a big difference if I play with Galetti, Kovacevic, Lua Lua and Georgievich. That's the difference today we had. Very good strikers on one side and on the other side a defense that was not good enough. Το 3-1 οριστικοποίησε πως η μπύλια είχε καθίσει στο κόκκινο. Εντάξει, όταν παίζει με μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός που έχει γρήγορους επιθετικούς, δεν είναι και το καλύτερο πράγμα να ξανοίγεσαι στην επίθεση. Εντάξει, έχει καλούς ποδοσφαιριστές και στις κατάλληλες φάσεις μας τιμώρησε και έτσι είναι έγινε το 4-1. Φεύγει ο Ραούλ Μπράβο και ο Τζόρντεβιτς θα το εκτελέσει. Κεφαλιά τον Στολτίδη, γκολ 3-1 για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη φορά δεν μπόρεσε ο Κρέσιτς. Ο Στολτίδης καθαρίζει ίσως το παιχνίδι. Το 4-1 ήταν από την αρχή ως το τέλος έργο του εκπληκτικού για ακόμα ένα παιχνίδι Λουτσιάνο Γκαλέτη. Πέναντι από τον Κρέσιτς, 4-1 για τον Ολυμπιακό. Σίγουρα είμαστε μια διαφορετική ομάδα. Θα τη χαρακτήριζα αυτή την ομάδα αρκετά σύγχρονη. Πιέζει αρκετά καλά, έχει καλή ταχύτητα, είναι διαφορετική ομάδα, αλλά είναι πάρα πολύ νωρίς να κάνουμε συγκρίσεις με τις προηγούμενες ομάδες του Ολυμπιακού. Λίγο πριν πάντως είχε βρει την ευκαιρία για ακόμα μερικά ανεκτήμητα για αυτόν λεπτά συμμετοχής ο κίλερ των Εθνικών Ομάδων Νέων και Ελπίδων, Κώστας Μήτρογλου. Ο φόρτ του Ολυμπιακού κέρδισε και την αποβολή του Μανιάτη λίγα λεπτά πριν τη λήξη. Ναι, πρέπει να άμα παίξω πιο πολύ, γιατί μαθαίνω και πιο καλύτερα να γίνει. Και βεβαίως βγαίνουν παίκτες όπως ο Κοβάσεβιτς, ο Λουαλού, μπαίνεις εσύ, νομίζω είναι ένα ιδιαίτερο συνέστημα, έτσι. Ναι, γιατί πολύ μεγάλοι παίκτες είναι και χαίρομαι άμα μπαίνω μέσα. Το μάτς με τον Πανιόνιο ξεκινάει και η Ρεάλ Μαδρίτης μπορεί να περιμένει. Ο πανηγυρισμός του πρώτου γκολ από τον Λεμονή φανερώνει την γνώση για τις δυσκολίες της αναμέτρησης. Ο Λίνεν σε οποιαδήποτε στάση σώματος δεν αποχωρίζεται τις αγαπημένες του σημειώσεις
και μεθοδεύει την ισοφάριση, στην οποία παραμένει πιο ήρεμος από ποτέ. Λεμονής και Λίνεν εντός και εκτός ορίων. Το γκολ του Κοβάσεβιτς απελευθερώνει τα συναισθήματα του ερυθρόλευκου πάγκου. Η λήξη της αναμέτρησης δίνει το έναυσμα για να πλημμυρίσει ο αγωνιστικός χώρος από μικρά παιδάκια που λαχταρούν να κάνουν ό,τι βλέπουν σε ένα μάτς. Εσύ σ' αρέσει? Ναι, μ' αρέσει. Πώς φέρεις, τι θα γίνεις όταν μεγαλώσεις? Δεν ξέρω. Σαν τον Γκαλέτη, τον Λούα Λούα, τον Τζόρτζοβιτς? Σαν τον Γκαλέτη. Σαν τον Γκαλέτη είναι ο αγαπημένος? Ναι. Παίζεις μπάλα εσύ? Παίζω. Όλοι παίζετε μπάλα εδώ? Ναι. 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 Πολυτιμότερος στον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Πανιόνιο. Claro, estoy muy contenta como siempre que Darko es para esto, para meter goles. Sí. ¿Puede decir en español si va a meter goles o no? Yo creo que sí. Esto espero, pero ya vamos a ver. Σήμερα κόντρα στον Πανιόνιο έχουμε εγκαίνια για τον νέο τρόπο διάθεσης μέσω ίντερνετ. Τα πρώτα λόγια, τα πρώτα σχόλια είναι κολακευτικά από τον κόσμο. Μιλήστε μας λίγο για αυτό το σύστημα και την λειτουργία του. Εντάξει, είναι ευχάριστο να ακούς θετικά σχόλια από τους φιλάθλους του Ολυμπιακού όταν είναι μια δουλειά την οποία ουσιαστικά τη δουλεύουμε πάνω από μια δεκαετία όταν ξεκινήσαμε τις πρώτες κινήσεις για το ηλεκτρονικό σύστημα εισιτηρίων. Τότε είχαμε πολύ μεγάλα εμπόδια από τις νομοθεσίες, σιγά σιγά και αυτά ξεπερνιούνται. Σήμερα λοιπόν εφαρμόζεται για πρώτη φορά αυτό το νέο σύστημα. Θα έλεγα τα πλεονεκτήματα των φιλάθλων είναι δύο. Ένα είναι ότι μπορούν από τώρα να προγραμματίσουν ποιους αγώνες θέλουν να δουν και να αγοράσουν εισιτήριο μέχρι το τέλος της περίοδου. Και το δεύτερο, ότι μπορούν να έρχονται πλέον στα αυτόματα αυτά μηχανήματα, οι οποίοι είναι αυτόματοι παραδοτές και όχι πολιτές, διότι ακόμα δεν μας επιτρέπει ο νόμος να πουλάμε αυτόματα εισιτήρια. Όμως κλείνουν το εισιτήριο από το ίντερνετ και όπως είδατε προηγουμένως, έρχονται, απλώς βάζουν την κάρτα μέσα στο μηχάνημα και κατευθείαν παραλαμβάνουν το εισιτήριο το οποίο έχουν κλείσει και έχουν πληρώσει μέσω ίντερνετ.